ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν, ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα ημεθ ημών κατά τη συνεπίκειαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει σι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε Λέησον. Ο Θεός ημών. Ο το πικρόν είδωρ επί Μωυσέως το λαό εις γλυκή μεταποιή σας. Και τα βλαβερά ύδατα επί Ελισσαίου άλλα τη θεραπεύσας, και τα Ιορδάνια ρήθρα Αγιά σας, τι αχράντου σου επιφανία, αυτός και νυν δέσποτα. Αγίασον το είδωρ τούτο, τη ενεργία και επιφυτίση του Αγίου σου Πνεύματος, και πίσον αυτό γενέστε, πας της αριωμένης και της μεταλαμβάνουσιν εξ αυτού, ευλογίας πηγήν, ιατρίαν παθών, αγιασμόν οίκον πάσης επιβουλής ορατίστε και αοράτου. Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβέση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβέση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβέση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Των σών δωρεών αξίουσι μας ποιήσον, Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα η άματα, της εν πίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου άχραντε. Δέσποινα πρόσδεξε, μας δεήσεις τον δούλο σου, λύτρωσε ημάς από πάσης ανάγκης και θλίψεως. Κυρίου Δεϊθόμεν, Κύριε Λέησον, Κύριε ο Θεός ημών, ο πάσης αρχής και δυνάμεως την εξουσίαν έχων εν ουρανώ και επί γης, ο δια Σαμουήλ του προφήτου, εκλεξάμενος τον δούλο σου Δαβίδ και θέμενος αυτόν επί το λαό σου, ο και τους δούλους σου τούτους ευδοκίσας τίνθε την αρχήν ηθήνην, φύλαξον υπό της. Αμήν. Πάντα άξι, ο Δήμαρχος και να πω, και εσύ. Και στους αντιδημάρχους και στους υπηρέτες του λαού εύχομαι υγεία, υπομονή, βέβαια, στους υπομονή, υγεία, σε όλους τους άρχοντες, τοπικό συμβούλιο, δημοτικό συμβούλιο, επαρχιακό συμβούλιο και τα συμβούλια των Αθηνών να έχουν και αυτή υγεία και φώτιση προς το συμφέρον του λαού. Να είστε καλά χιλιόχρονοι και καλά κουράγια. Ατενίζω απέναντί μου προσωπικότητες του ασφαιριού που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην πρόοδο του τόπου σε περιόδους δύσκολες, σε καλεπούς καιρούς. Τον Αλκιβιάδη τον Χατζη Νικολάου, τον Αντώνη τον Νικηταρά, τον Μιγιακομανόλη, τον Αείμνηστο Κώστα Κιαπόκα και βέβαια εκ δεξιών πάλι άλλη μια φωτογραφία στην πρώτη καποδιστριακή περίοδο, όπου μπορεί να μην είμαι εγώ μέσα εκεί, αλλά είναι μέσα συνάδελφοί μου σήμερα, οι οποίοι συνεχίζουν να είναι νέοι νέες, τότε νεότεροι γάρ, παλεύουν ακόμα και σήμερα μέσα από συνθήκες που πραγματικά είναι πιο δύσκολες από αυτές που ζήσαμε στο παρελθόν. Δηλαδή, γυρνώντας πίσω το μυαλό μου, λέω ότι τότε η κοινότητα πραγματικά ήταν πιο εύρωστη και πιο δυνατή, με περισσότερο προσωπικό, με πολύ λιγότερες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις από ό,τι σήμερα και καταφέρναμε τότε μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού ίσως άνθρωποι που είχαμε την ευθύνη της διοίκησης, να καταφέρνουμε μαζί με το προσωπικό πολλά περισσότερα από ό,τι παλεύουμε σήμερα όπου επιστρατεύουμε το φιλότιμο.
Άρα λοιπόν, για να επανέλθουμε στις μέρες μας, να επανέλθουμε στο σήμερα, να πω ότι οι άνθρωποι που ασκούν διοίκηση στα τοπικά πράγματα, ο πρόεδρος, στον οποίο εύχομαι να είναι καλορίζικος, δυνατός και δημιουργικός, οι συνάδελφοί μου στο τοπικό συμβούλιο, πρέπει να οπλίζονται με υπομονή, πρέπει να επιστρατεύουν το φιλότιμο, γιατί πραγματικά οι καταστάσεις είναι πολύ δύσκολες. Υπάρχει μια τραγική υποστελέχωση του Δήμου σε όλα τα επίπεδα, υπάρχει μια αφέμαξη αρμοδιοτήτων και οτιδήποτε σκεφτόμαστε ή οραματιζόμαστε για να πάρει το δρόμο της υλοποίησης περνάει πολύ καιρός ή πολλές φορές δεν φτάνουμε στο τέλος του προορισμού. Άρα θα πρέπει να διαφυλάττουμε ως κόροι οφθαλμού μερικά αξιώματα, μερικά θεμελιώδη πράγματα τα οποία πρέπει να είναι ο φάρος και ο οδηγός μας. Και είναι η ενότητα, η αλληλεγγύη, η συνεννόηση και ο σεβασμός στους συνδημότες μας. Το γεγονός ότι σήμερα βρίσκονται εδώ άνθρωποι που πραγματικά χαίρομαι που τους βλέπω συμπατριώτες μου, που σημαίνει ότι αγκαλιάζουν και περιβάλλουμε εμπιστοσύνη αυτή τη νέα κοινοτική αρχή, δείχνει και το δρόμο της δικής μας ευθύνης. Εύχομαι λοιπόν μέσα από την καρδιά μου, εγώ, συνεργάτες μου, εσείς, όλοι μαζί, μία γροθιά, παλεύουμε για το καλό του τόπου και θεωρώ ότι αξίζει όχι μόνο στο Ασφενδιού, αξίζει στον τόπο μας να πάει μπροστά, γιατί αυτός ο τόπος είναι όμορφος και είναι ευλογημένος. Φίλες και φίλοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας τιμήσατε σήμερα με την παρουσία σας. Ξεκινώντας, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά, με υγεία πάνω απ' όλα και εύχομαι πραγματικά σε εσάς και την οικογένειά σας ό,τι επιθυμείτε να σας το φέρει το νέο έτος. Για μας και το Κοινοτικό Συμβούλιο είναι μια ιδιαίτερη ημέρα, μια ημέρα ευθύνης. Μας ανατέθηκε από τους Ασφενδιανούς και τις Ασφενδιανές η τύχη της κοινότητας Ασφενδιού. Μια κοινότητα με μεγάλες απαιτήσεις, μεγάλες ανάγκες. Είναι ένα πολύ δύσκολο έργο το οποίο εμείς κληθήκαμε με τους Ασφενδιανούς να το επιλύσουμε. Πραγματικά γνωρίζουμε τα προβλήματα και τις ελλείψεις που υπάρχει και στο προσωπικό. Αλλά θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, θα παλέψουμε καθημερινά για το χωριό μας. Αλλά για να επιτύχουμε αυτό το έργο, το δύσκολο έργο, το δύσκολο εγχείρημα, θα θέλουμε αρρωγούς όλους εσάς δίπλα μας, όπως και εμείς θα βρισκόμαστε καθημερινά δίπλα σας, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να το πετύχουμε. Θα σε ευχαριστώ.